Ουκρανικές πόλεις, τα σχολεία βρίσκονται σε κίνδυνο. Βλέπουμε τον πόνο των ανθρώπων. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια κατεπίγουσα κατάπαυση του πυρός και επίσης μια έκκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο, δηλαδή να σταματήσει η αιματοχυσία, να αποσυρθούν τα θανατεύματα. Και φυσικά όλα αυτά είναι μια καταστροφή για τον Ουκρανικό λαό, αλλά και για τον Ρωσικό λαό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια κατάπαυση του πυρός. Χρειαζόμαστε να ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες. Μίλησα για αυτό με τον ομόλογό μου, με τον κύριο Μακρόν και με τον πρόεδρο Σι. Είναι προφανές, διότι μία θεωρητική λύση στη σύγκρουση δεν θα είχε κανένα νόημα. Τώρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μία διπλωματική λύση και εργαζόμαστε ως προς αυτό το σκοπό με τους εταίρους μας. Ελπίζουμε να βρεθεί μια τέτοια λύση και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να βρούμε μια διέξοδο. Αυτό που πρέπει να γίνει ως προς τούτο είναι προφανές και όλοι το γνωρίζουν. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τριντό και εγώ συμφωνήσαμε σήμερα πως δεν πρέπει απλώς να πούμε ότι η κατάσταση θα είναι business as usual. Όχι, μιλάμε για μια έκτακτη κατάσταση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχεδόν ομόφωνα καταδίκασε την περιφορά της Ρωσίας. Επιπλέον, η Ρωσία έχει μια συμπεριφορά που δεν θα γίνει πλέον αποδεκτή. Έτσι, όλοι θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Σήμερα μιλήσαμε όχι μόνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς μπορούμε να διευθετήσουμε την κατάσταση. Μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την προστασία του Ουκρανικού λαού και επίσης μιλήσαμε για τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, για την κλιματική δράση που απαιτεί.